Ιωαννακών ως το πρόσωπο το οποίο επικοινωνούσε με Βαρυπινίτη για να εξασφαλίσει στοιχεία εναντίον της. Η Υπουργός Δικαιοσύνης αναμένεται εντός των επόμενων ωρών να αποφασίσει κατά πόσον θα θέσει σε διαθεσιμότητα τον αξιωματικό. Όλες οι ενδείξεις πάντως κατ' εκεί τίνουν. Πάμε κατευθείαν στην αίθουσα σύνταξης και την Σοφία Ιωσήφ παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Πάμε κοντά της. Έλα Σοφία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Οι θέσεις του ανώτερου αξιωματικού για την καταγγελία της Διευθύντριας των Φυλακών βρίσκονται πλέον ενώπιον της Υπουργού Δικαιοσύνης. Παρόλο που είχε προγραμματιστεί κατηδίαν συνάντηση με την Στέφη Δράκου, ο αξιωματικός δεν μετέβη στο Υπουργείο και έστειλε τις θέσεις του με ηλεκτρονικό μήνυμα. Ο αξιωματικός Χρύσανθε, ο οποίος σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Άννας Αριστοτέλου συνωμότησε με Βαρυπινίτη για να εξασφαλίσει βίντεο από την πλήτη, είχε ζητήσει διορία μέχρι σήμερα προκειμένου να συμβουλευτεί τους νομικούς του συμβούλους. Η Υπουργός Δικαιοσύνης τώρα καλείται να αποφασίσει κατά πόσον ο αξιωματικός θα τεθεί σε διαθεσιμότητα, Σοφία. Ναι, η απόφαση δεν αναμένεται να αργήσει. Η πληροφόρηση μας λέγει πως η κυρία Δράκου θα βγάλει την ανακοίνωση εντός των επόμενων ωρών. Και θα είναι αυτό που περιμένουν όλοι, έτσι. Ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και η ποινική έρευνα που άρχισε ο νομικός Αχιλλέας Εμιλιανίδης με οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα. Ενώπιον του ποινικού ανακριτή θα κληθούν εκτός από τους εμπλεκόμενους και κρατικοί αξιωματούχοι. Σε συνέχεια πάντως και των χθεσινών προβληματισμών του νομικού Χρήστ Τριανταφυλλίδη για την διαφύλαξη της μαρτυρίας του Βαρυπινίτη, ο οποίος φέρεται να έχει ρόλο κλειδί στην υπόθεση, το ΣΥΓΜΑ πληροφορείται πως το εν λόγω πρόσωπο φέρεται να κακοποιήθηκε εντός των φυλακών. Ο νομικός Χρήστ Τριανταφυλλίδης είχε θέσει χθες δημόσια τα ερωτήματα για το πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος, εάν συνεχίζει να κρατείται στις φυλακές και αν του παρέχεται ασφάλεια, καθώς όπως είπε, πρόκειται για σοβαρή υπόθεση. Πάντως, πληθαίνουν οι πληροφορίες που τον θέλουν τα τελευταία 24 ώρα, Σοφία, να μην έχει τη δυνατότητα, να μην υπάρχει δυνατότητα, να το θέσω έτσι, να μην υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας του δικηγόρου με τον Βαρυπινίτη. Ένα αυτό. Και δεύτερο, μαθαίνω έγκυρα ότι έχει ενώπιον του το συγκεκριμένο αίτημα ο ποινικός ανακριτής. Ποιο δηλαδή, της προστασίας του συγκεκριμένου μάρτυρα κατηγορίας. Γιατί προφανώς πρόκειται για μάρτυρα κατηγορίας με αυτά που φαίνεται να δηλώνει. Υπάρχει τώρα αίτημα προστασίας του, προφανώς γιατί θεωρείται με αλφαϊότα ότι το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται δεν είναι καθόλου υποβοηθητικό στην αμεροληψία της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί. Και θα το αφήσουμε εδώ το ζήτημα, καθώς και εμείς θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο τι λέμε από τη στιγμή που έχει διοριστεί ποινικός ανακριτής και θα ξεκινήσει στην ουσία και η διαδικασία της ανάκρισης. Τώρα, να δούμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων και να κλείσουμε. Σοφία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θα ακούσω την απάντησή του επί του θέματος και ανάλογα θα αποφασίσω και σίγουρα θα φροντίσω να σας ενημερώσω σχετικά με την τελική μου απόφαση. Περισσότεροι από 1.000 νεκροί στο Αφγανιστάν από τον φωνικό σεισμό των 5,9 Ρίκτερ. Ο αριθμός των θανάτων αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες.